βουλευτές μας πριν από λίγο για το... Οι Τούρκοι μας περικυκλώνουν και εμείς τσακωνόμαστε για το ποιος έφταιξε το Κράν Μοντανά, ποιος έδωσε την τάδε συμβουλή στον τάδε και, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε στο 17. Ναι, αυτό που σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνουμε πως χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται ομοψυχία, έτσι ώστε συλλογικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την προκλητική και απαράδεκτη στάση της τουρκοκυπριακής και της τουρκικής πλευράς. Και νομίζω, αν πάμε έτσι μερικούς μήνες πίσω ή αν θέλετε αν το πάρουμε από το Κράν Μοντανά και μετέπειτα και αν αναλύσουμε τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί η δική μας πλευρά, οι οποίες πάντα προσκρούν στην αδιαλλαξία και την στάση, την προκλητική στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Τουρκίας, εύκολα θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι στο τέλος της ημέρας αυτό για το οποίο θα πρέπει όλοι να εργαστούμε συλλογικά είναι ακριβώς να κάμψουμε αυτή την αδιάλλαχτη στάση της άλλης πλευράς, να την επαναφέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο πάντα τη λύση του Κυπριακού σε ένα πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας για την αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας, μίλησε στο ραδιόφωνο του πολίτη του Μάζος Τσελεπής, ο οποίος ήταν σύμβουλος Προέδρων, έτσι, δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανείς αυτό, και είπε συγκεκριμένα ότι η Τουρκία πήγε και κατέθεσε έγγραφο στον Αντώνιο Γκουτέρες για να σταματήσουν οι εγγυήσεις, για κατάργηση των εγγυήσεων. Αυτό δεν ξέρω, το ξέραμε, δεν το ξέραμε, ισχύει αυτό, κύριε Πελεκάνε? Μας ήρθε τέτοιο έγγραφο και εμείς το απορρίψαμε. Όσον αφορά την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας επί των συγκεκριμένων δηλώσεων, αλλά και γενικότερα στα όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες και για το Μον Μπελεράν, αλλά και για το Κράν Μοντανά, θα πρέπει να κάνετε λίγη ακόμα υπομονή. Εντός της ημέρας θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Αυτό που θέλω να σχολιάσω επί του συγκεκριμένου είναι πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου το 2018 αυτά τα θέματα είχαν συζητηθεί πάμπολες φορές, θα έλεγα, ήταν στο δημόσιο διάλογο. Ουδέποτε είχε εγερθεί το συγκεκριμένο ζήτημα από τον οποιονδήποτε, όπως βεβαίως και μετά την δημοσιοποίηση των πρακτικών για τα όσα διαμήφθησαν στο Κράν Μοντανά, όταν και πάλι είχε ανοίξει η συγκεκριμένη συζήτηση και πάλι δεν είχαμε δει από τον οποιονδήποτε να εγείρει αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Επομένως, εύλογα θα έλεγα, κάποιος διερωτάται γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή επαναφέρουν ή αν θέλετε εγείρουν αυτό το, αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω όμως ότι εντός της ημέρας θα έχετε και την αντίδραση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα μας πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αν επηρεαζόταν από διάφορους πρωτοσυμβούλους τους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κύριος Τσελεπής, και καθόριζαν εκείνη την πολιτική της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο και του Πρόεδρου. Να κάνουμε μερικές ώρες, θα έλεγα, υπομονή και θα έχετε την τοποθέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα, έρχεται νέο γεωτρύπανο γύρω από την Κύπρο. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα πάει να τρυπήσει, τέλος πάντων θα κάνει τις έρευνές του. Έχουμε σχέδιο αντίδρασης, αν πάει σε κάποιο τουλάχιστον από τα αδειοδοτημένα τεμάχια. Αν πάει και τρυπήσει δίπλα στην Total και στην Eni, τι γίνεται? Δεν έχει δοθεί κάποια γεωγραφική ένδειξη όσον αφορά το πού θα πρέπει να αναμένεται ότι θα γίνουν οι οποιασδήποτε ενέργειες έχουν προγραμματιστεί. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι πως η οποιαδήποτε ενέργεια σε περιοχές που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι βεβαίως αντίθετη με τα όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, είναι αντίθετη με τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα και του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, καταγράφουμε τις δηλώσεις, καταγράφουμε τις ενέργειες και βεβαίως ο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε από το να συμβούν οι οποιασδήποτε έκνομες ενέργειες στην θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, αλλά έχουμε κάτι που μας εγγυάται, πράξεις, όχι ρητορικές καταδίκες. Αν έρθει και τρυπήσει, θα είναι μια πράξη παρανομίας. Καλά τα χαρτιά και οι δηλώσεις, αλλά θα τρυπήσει, κύριε Πελεκάνε. Δεν θεωρώ χρήσιμο ή σκόπιμο ή ότι εξυπηρετεί κάποιο στόχο της δικής μας πλευράς να συζητήσουμε δημόσια τις ενέργειες τις οποίες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω ότι ο στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να προβεί σε εκείνα τα διαβήματα και αυτό πράττει ουσιαστικά έτσι ώστε να αποτρέψει τις οποιασδήποτε νέες έκνομες ενέργειες. Μάλιστα, πάμε λίγο στο θέμα του Πέτρου Αγαθαγγέλου. Επιτρέψτε μου, γιατί σας ακούσαμε να κάνετε και δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο. Εξετάζονται ακόμα όλα τα ενδεχόμενα. Μπορεί να πάρει πίσω και το διορισμό ο Πρόεδρος? Αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Είναι γεγονός πως υπήρχε η εντύπωση
μέσα από κάποιες συζητήσεις που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν θα έφερε την οποιαδήποτε αντίρρηση ο ΑΗ στο συγκεκριμένο διορισμό. Εκ του αποτελέσματος βεβαίως, και αν κρίνουμε και από τις αντιδράσεις τις οποίες καταγράφονται τις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι αυτή η αντίληψη ενδεχομένως να ήταν λαθασμένη. Αυτό που μπορώ να σας πω τη δεδομένη στιγμή είναι ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και εφόσον ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, βεβαίως θα την ανακοινώσω. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι διατηρούνται όλα ανοιχτά και ζυγίζει τουλάχιστον. Συμβουλεύεται κάποιους ανθρώπους ο πρόεδρος αυτή την περίοδο για να πράξει ένα λόγος? Ο πρόεδρος παρακολουθεί και τις αντιδράσεις, παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν, αξιολογεί τα δεδομένα. Βεβαίως και το ίδιο πράττει ο Υπουργός Υγείας. Και όπως έχω πει, σε περίπτωση που υπάρχει εποχή που θα ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, θα σας ενημερώσω. Μάλιστα. Και κλείνοντας, πάμε στο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία και το ΣΥΓΜΑ βεβαίως, που έβγαλε και τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τις φυλακές, για τα ναρκωτικά στις φυλακές. Για όλα τα θέματα σχεδόν που υπάρχει αντιπαράθεση και ένταση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει παρέμβει. Εμείς ψάχνουμε την Υπουργό Δικαιοσύνης, δεν μας βγαίνει για να δώσει απαντήσεις. Ψάχνουμε την Διευθύντρια των Φυλακών, δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Ο πρόεδρος θα κάνει κάποια παρέμβαση? Το θέμα πάει εκτάκτως Βουλή, κύριε Πελεκάνε. Είναι ένα θέμα το οποίο τυχάνει χειρισμού, ένα λεπτό θέμα, τις λεπτομέρειες του οποίου δεν είναι χρήσιμο, δεν είναι σωστό, θα έλεγα, να συζητούμε δημόσια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και μια ποινική έρευνα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να. Δεν συνδέεται να το ένα με το άλλο. Είναι άλλο θέμα το ένα και άλλο το άλλο. Η κατάσταση με τα ναρκωτικά στις φυλακές, με την όποια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο αξιωματικούς. Δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως έχω πει, τυχάνει χειρισμού. Έχουν γίνει διάφορες διαβουλεύσεις. Έχει γίνει μια αξιολόγηση όλων των επιλογών και θα πρέπει να αναμένεται ότι και σε αυτό το θέμα, ενδεχομένως και εντός της ημέρας ή πολύ σύντομα, θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Άρα περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτό το θέμα, αποφάσεις, παρεμβάσεις? Δεν έχω πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις. Μάλιστα. Πάντως, επειδή γεννά ενδιαφέρον αυτό που είπατε, επειδή είπατε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι δεν συνδέονται τα δύο θέματα, εσείς τα διασυνδέετε? Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, κύριε Χάλαρε. Είναι πολύ λεπτά ζητήματα, είναι νομικά ζητήματα. Εσείς το είπατε, γι' αυτό σας ρωτάω διευκρινιστικά, αν μου επιτρέπετε. Έχω πει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, μπορεί να είναι δύο διαφορετικά θέματα στο μυαλό κάποιου, αν τα δύο ξεχωριστά θέματα, που είναι δύο ξεχωριστά θέματα, αλλά υπάρχουν κάποιες πτυχές. Δεν είμαι νομικός, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει και λόγος. Και δεν μπορεί κάποιος να αγνοεί ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια ποινική έρευνα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε τι εξελίξεις έπονται και επί του θέματος και επί των υπολείπων. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν.